Η βιολογία είναι ίσω η μόνη επιστήμη που ξέρω όπου ο πολλαπλασιασμό και η διαίρεση έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αναφέρομαι βέβαια στον τρόπο που αναπαράγονται τα κύτταρα. Σύμφωνα με την κυταρική θεωρία, κάθε κύτταρο προέρχεται από διαίρεση προπάρχοντο κυτάρου. Μια πρόταση που ανάμεσα σε άλλα έχει και πολύ μεγάλε εξελικτικέ προεκτάσει. Οι κυταρικές διαιρέσεις δεν είναι μόνο αναγκαίες για την αναπαραγωγή οργανισμών ή την αύξηση του αριθμού των κυτάρων ενός αναπτυσσόμενου οργανισμού, αλλά επηρεάζουν πολλές φυσιολογικές και παθολογικές λειτουργίες, όπως είναι η κυταρική διαφοροποίηση, η αντικατάσταση γυρασμένων κυτάρων, η επούλωση τραυματισμένων ιστών, η καρκινογένεση, η φλεγμονή και η γύρανση. Ο κυταρικός κύκλος είναι το χρονικό διάστημα και τα γεγονότα που μεσολαβούν μεταξύ δύο διαδοχικών κυταρικών διαιρέσεων. Ή αλλιώς είναι ο χρόνος από τη στιγμή που θα προκύψει ένα κύτταρο με κυταρική διαίρεση μέχρι τη στιγμή που θα διαιρεθεί και το ίδιο. Οι δύο κύριες φάσεις του κυταρικού κύκλου είναι η μεσόφαση και η μύτωση. Η μεσόφαση καταλαμβάνει σαφώς το μεγαλύτερο κομμάτι του κυταρικού κύκλου, σε αρκετέ περιπτώσεις το 90% ή ακόμα και περισσότερο. Η μεσόφαση διακρίνεται περαιτέρω σε τρία στάδια ή φάσεις. Το στάδιο G1, το στάδιο S και το στάδιο G2. Οι φάσεις G1 και G2 πήραν το όνομά τους από τη λέξη gap, κενό, διότι οι αρχικές παρατηρήσεις κυτάρων στο μικροσκόπιο έδειχναν ότι το κύτταρο φαινόταν αδρανές σε αυτές τις φάσεις. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι καθόλου αληθές. Στο στάδιο G1, τα χρωμοσώματα έχουν τη μορφή ινιδίων χρωματίνης και κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από ένα μόριο DNA. Έτσι λοιπόν εδώ οι έννοιες χρωμόσωμα, χρωματίδα και μόριο DNA ταυτίζονται. Σε αυτό το στάδιο το κύτταρο επιτελεί όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τον κυταρικό τύπο που ανήκει. Έτσι ένα νευρικό κύτταρο δημιουργεί νευρικές σώσεις και παράγει μόρια νευροδιαβαστών, ενώ ένα κύτταρο από την ενδοκρινή μοίρα του πανγκρέατος παράγει ινσουλίνη και την εκρίνει στο αίμα. Και φυσικά στο στάδιο G1 γίνονται και όλες οι συνηθισμένες και απαραίτητες κυταρικές λειτουργίες, όπως είναι η σύνθεση των μορίων mRNA, rRNA και tRNA, η πρωτεϊνοσύνθεση δομικών και λειτουργικών πρωτεϊνών, η υποδοχή και ερμηνεία μηνυμάτων, η πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και η αποβολή άχρηστων ουσιών, ενώ παράλληλα συχνά το κύτταρο αναπτύσσεται και σε μέγεθος. Όλα τα παραπάνω χρειάζονται μεγάλα ποσά ενέργειας και έτσι ο κυταρικός μεταβολισμός και ειδικά η κυταρική αναπνοή είναι ιδιαίτερα έντονα σε αυτό το στάδιο. Το στάδιο G1 είναι συνήθως το μεγαλύτερο στάδιο της μεσόφασης με εξαίρεση ίσως κύτταρα που διαιρούνται πολύ γρήγορα. Είναι και αυτό που διαφέρει χρονικά από τον ένα κυταρικό τύπο στον άλλο, αλλά εξαρτάται και από τις συνθήκες που βρίσκεται το κύτταρο. Οι συνθήκες δεν αφορούν μόνο θρεπτικά συστατικά, αλλά και μηνύματα που δέχεται το κύτταρο από το εσωτερικό του, όπως το ότι φέρει βλάβες στο DNA, ή μηνύματα από γειτονικά ή μακρινά κύτταρα. Μερικά κύτταρα όχι απλά καθυστερούν πολύ στην G1, αλλά μεταπηδούν και σε μια λιθαργική κατάσταση που την λέμε G0 και μπορεί εκεί να παραμείνουν για εβδομάδες ή και μήνες. Τα περισσότερα νευρικά ή μυϊκά κύτταρα περνούν όλη τη ζωή τους σε αυτή την G0 φάση και δεν πρόκειται ποτέ να διαρρεθούν. Στα πλαίσια βέβαια της βιολογίας λυκείου θα αγνοήσουμε την ύπαρξη του σταδίου G0 και θα το θεωρήσουμε μέρος του σταδίου G1. Στο στάδιο S, DNA σύνθεσης, γίνεται η αντιγραφή ή αυτοδιπλασιασμός του γενετικού υλικού. Στο τέλος του σταδίου S, το γενετικό υλικό παραμένει με τη μορφή ιδίων χρωματίνης, όμως κάθε χρωμόσωμα αποτελείται πλέον από δύο μόρια DNA, δηλαδή δύο αδελφές χρωματίδες ενωμένες στο κεντρομερίδιο. Το στάδιο S διαρκεί περίπου 8-10 ώρες στα ανθρώπινα κύτταρα, ανεξάρτητα από τον κυταρικό τύπο, καθώς όλα τα κύτταρά μας έχουν την ίδια ποσότητα γενετικού υλικού που πρέπει να αντιγράψουν. Πολύ έντονη είναι η μεταγραφή των γονιδίων των ιστονών και η μετάφραση του mRNA τους, και αυτό γιατί πολύ γρήγορα πρέπει να πακεταριστεί σε νουκλεοσώματα όλη αυτή η νέα ποσότητα του DNA που προκύπτει κατά την αντιγραφή. Στο στάδιο G2, το κύτταρο συνεχίζει να αναπτύσσεται στο μέγεθος και να αυξάνει τον αριθμό των οργανιδίων που θα χρειαστούν στα θυγατρικά κύτταρα μετά την επικείμενη κυταρική διαίρεση. Για παράδειγμα, αυξάνει τον αριθμό των μυτοχονδρίων του και τις μεμβράνες του ενδοπλασματικού του δικτύου. Επίσης, παράγει κάποια μόρια ή δομές που θα του χρειαστούν κατά τη μύτωση. Ένα από αυτά είναι το κεντροσωμάτιο. Το κεντροσωμάτιο είναι μια δομή που υπάρχει μόνο σε ζωικά κύτταρα, αποτελείται από δύο κεντριόλια ή κεντρίλια και από αυτά θα ξεφυτρώσουν οι μικροσωληνίσκοι που θα δημιουργήσουν την άτρακτο στο στάδιο της μύτωσης. Τέλος, στο στάδιο G2 λειτουργούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί επιδιόρθωσης λαθών που προέκυψαν από την αντιγραφή του DNA στο στάδιο S που προηγήθηκε. Τη μύτωση θα τη δούμε πολύ αναλυτικά σε επόμενο βίντεο μάθημα. Με την ολοκλήρωση της μύτωσης τελειώνει ο κυταρικός κύκλος και αρχίζει ένας νέος για κάθε ένα από τα δύο θυγατρικά κύτταρα. Ο κυταρικός κύκλος δεν θα πρέπει να θεωρείται σαν μια νομοτελιακή αλληλουχία γεγονότων που θα συμβούν σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Αλλά όπως ήδη αναφέραμε, ποικίλει από έναν κυταρικό τύπο στον άλλο και επηρεάζεται ή καλύτερα ρυθμίζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Με ποια κριτήρια όμως παίρνει ένα κύτταρο την απόφαση να προχωρήσει στον κυταρικό κύκλο και ποιες είναι οι κρίσιμες μεταβάσεις. Υπάρχουν κάποια σημεία ελέγχου, checkpoints, όπου λαμβάνονται αυτές οι κυταρικές αποφάσεις. Το σημαντικότερο σημείο ελέγχου είναι μεταξύ της G1 -α -φάσης και της S. Σε αυτό το σημείο το κύτταρο αποφασίζει αφού ελέγξει τα παρακάτω. Είναι ευνοϊκό το περιβάλλον, δηλαδή υπάρχουν θρεπτικά στατικά και οξυγόνο. Mm. Δέχεται το κύτταρο σήματα από αυξητικούς παράγοντες που εκρίνουν π.χ. άλλα κύτταρα, είτε είναι γειτονικά είτε είναι πολύ μακρινά. Μήπως υπάρχουν αρκετές βλάβες στο DNA και είναι επικίνδυνο να αφήσει το κύτταρο κυταρικούς απογόνους με πολλές μεταλλάξεις. Είναι το μήκος των τελομερών αρκετά μεγάλο. Αν θυμάστε τα τελομερή τα είχαμε δει στο βίντεο με τα χρωμοσώματα, μπορείτε να τα δείτε εκεί και είναι επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες στα άκρα των χρωμοσωμάτων. Η απάντηση που θα δώσει το κύτταρο σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ σημαντική και υπάρχει πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα όπως βλέπετε σε αυτήν εδώ την εικόνα. Στην απόφαση αυτή εμπλέκονται τόσο πρωτογκογονίδια όπως είναι αυτό εδώ το μικ αλλά και ογκοκατασταλτικά γονίδια όπως του ρετινοβλαστώματος, το RB, και του P53, που σημειωτέων μεταλλάξεις του P53 εντοπίζονται σε πάνω από το 50% των ανθρώπινων καρκίνων. Το άλλο σημαντικό σημείο ελέγχου βρίσκεται μεταξύ των σταδίων G2 και M. Εδώ το κύτταρο ελέγχει μετά την αντιγραφή του DNA που έχει γίνει στο στάδιο S, αν υπάρχουν λάθη που πρέπει να επιδιορθωθούν πριν περάσουν στην επόμενη κυταρική γενιά. Και εδώ σημαντικό ρόλο έχει η ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη P53. Αν το κύτταρο δεν πληρεί τα κριτήρια στα σημεία ελέγχου, μπορεί να παραμείνει στο στάδιο G1 ή G0 ή ακόμα και να πεθάνει με τον λεγόμενο προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο ή αλλιώς απόπτωση. Αν και αυτό ίσως φαίνεται σπατάλι ενώ τον θάνατο, είναι πολλές φορές προτιμότερο για έναν πολυκύτερο οργανισμό να θυσιάσει κάποια κύτταρά του που φέρουν ας πούμε αρκετές βλάβες του DNA, παρά να δημιουργήσει θυγατρικά κύτταρα με τέτοιες βλάβες που θα έβαζαν σε κίνδυνο όλων τον οργανισμό, π.χ. πολλαπλασιαζόμενα ανεξέλεγκτα, οδηγώντας σε καρκινογένεση. Στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με τους μηχανισμούς και τη σημασία της μύτωσης.